Line σκοράρει για 2. Να πούμε ότι βλέπουμε στην τρίτη περίοδο όσα δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε τρίποντα. Βλέπουμε καλά ποσοστά ευστοχίες και από τις δύο ομάδες. Βλέπουμε ωραίες φάσεις με καρφώματα και βλέπουμε ακόμη και σπουδαίες άμυνες, γιατί και μερικές καλές άμυνες προσφέρουν θέαμα, όπως έκανε νωρίτερα ο Μπουρούσης και ο Φώτσης. Εδώ μια έξυπνη ενέργεια του Καλάθη που ύψωσε σωστά την μπάλα για τον Μπατίστ. Οι οδηγίες του Ντούσαν Ίβκοβιτς και του Ζένι Μινομπράντοβιτς σε κάθε πλευρά. Συνεχίζεις, Κώστα Μίσα. Αυτό που μας έλεγες. Θα συμφωνήσω καταρχάς στην τρίτη περίοδο ότι βλέπουμε μπάσκετ πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αντάξιο των δύο ομάδων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση από πλευράς Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζοντας την καλή του άμυνα και την πίεση ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Αλλά φυσικά να μην παρασύρεται, διότι προηγουμένως δύο φάσεις από πλευράς θεότητας ήταν αρνητικές. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις φάσεις. Πάντως πήγε πιο αποφασισμένος, πιο ψυχωμένος Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο. Έτσι χτίζει και τη διαφορά. 1,5 δευτερόλεπτο έμενε για την επαναφορά. Ένα σουτ από πολύ μακριά με το ένα χέρι. Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη από τον Ντεόντοσιτς για τον Ολυμπιακό, που πηγαίνει στον πάγκο του στο τέλος τρίτης περίοδου με μια διαφορά 8 πόντων. 60-52. Διακόπτουμε για διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο πίσω για την τέταρτη, τελευταία και πιο καθοριστική περίοδο του αγώνα. Είναι από τις φορές, φίλες και φίλοι, που οι αριθμοί λένε την απόλυτη αλήθεια. Κοιτάξτε πώς ανεβάζει κατακόρυφα το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα, από το 18% στο 41%. Από τα 2 στα 12, στα 9, στα 22. Έχει μεγαλύτερο ποσοστό πλέον Ολυμπιακός στα τρίποντα από ότι στα δίποντα. Σουτάρει με μόλις 32% στα δίποντα και με 41% πλέον στα τρίποντα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 14% στα τρίποντα. Γιάννη Νάτου, απόντος του Ντρου Νίκολας στο σημερινό μάτς λόγω της γαστρεντερίτας που τον ταλαιπωρεί από χθες. Όλοι μαζί για τον Ολυμπιακό μας. Λίτινη η συμμετοχή στο απόψινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ζέλικο Μπράδοβιτς ανέφερε στους παίκτες συγκεκριμένα στοιχεία για το παιχνίδι, όπως ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν στον ευνηδιασμό μέχρι τέλος, με συνέπεια να δέχονται το κόψιμο συνήθως από τον Μπουρούση, αλλά να σταματούν με ένα jump shot από την κορυφή της ρακέτας για να εκτελέσουν. Από εκεί και πέρα ζήτησε κυρίως στα αμυντικά τους καθήκοντα να βελτιωθούν και θα σημαδέψει στην άμυνα του Ολυμπιακού του Σπανούλη. Πολύ σημαντική παρατήρηση, διότι είδαμε πώς λειτουργήσαν σωστά οι βοήθειες των ψηλών του Ολυμπιακού νωρίτερα, κυρίως με τον Μπουρούση που πήγε σε βοήθεια κοντού παίκτη, διάβασε τα lay-up του Παναθηναϊκού και έδωσε σημαντικά καθοριστικά στόπους στους αντιπάλους του. Από την άλλη πλευρά να ακούσουμε και τον Κώστα Σκουλά. Κώστα. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έβγαλε τον Γιάννη Μπουρούση για να τον ξεκουράσει, πέρασε στη θέση του τον Αντρέα Γνιαδάκη. Αυτό που θέλει ο Ντούσαν Ίβκοβιτς από τους παίκτες του είναι να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να εξακολουθήσουν να πιέζουν στην άμυνα ώστε να δυσκολέψουν τον Παναθηναϊκό στο κατέβασμα της μπάλας. Θέλει καλύτερες επιλογές και μπορεί να περάσει μέσα στους ψηλούς, καθώς ο Ολυμπιακός μπορεί από εκεί να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός καλύπτει μέχρι στιγμής την αδυναμία του με την απουσία του Νεστέροβιτς Κώστα Μίσα, παίρνοντας μεγάλη βοήθεια και από Γνιαδάκη, αλλά ασφαλώς από τον Γιάννη Μπουρούση που είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του μέχρι στιγμής. Απ' την άλλη πλευρά, το κενό του Νίκολας φαίνεται μεγάλο στα περιφερειακά σου, έτσι. Φαίνεται, γιατί θεωρώ ότι είναι και εκτός επιχειρηματικού Σάτο. Έτσι, αναμφισβήτητα, και γι' αυτό το ξεκινάει και όλα στην τέταρτη περίοδο, γιατί περιμένει από εκεί βοήθεια ο Μπράντοβιτς. Και προφανώς γι' αυτό δίνει περισσότερες μπάλες, περισσότερες επιθέσεις στο Στράτο Περπέρογλου. Ακριβώς, και βέβαια παίζει πάρα πολύ, γιατί ο Μπατζής έχει μπει πια στο παιχνίδι και στο κομμάτι της αυτής της συνεργασίας ψηλού κοντού, περισσότερο με το Διαμαντίδη αλλά και με το Καλάθη. Είναι δεδομένο ότι αρχίζουν και το σημαδεύουν και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την αμυντική του κατεύθυνση. Περπέρογλου θα κάνει το λάθος τώρα, κλέβει με υπερπροσπάθεια ο Χαλπερίν. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού που δεν θα βγει τελικά για τον Ολυμπιακό. Χαλπερίν θα δοκιμάσει σου τριών πόντων, θα ευστοχίσει 63-52. Τιμωρεί την άμυνα του Παναθηναϊκού και όταν Χαλπερίν με αυτό το σου τριών πόντων σε δεύτερο χρόνο, σε δευτερεύον ευνηδιασμό πήγε τώρα ο Ολυμπιακός. Δεν χτύπησε σε πρώτο χρόνο, αλλά μετά, αφού η άμυνα στήθηκε σε ζώνη, βρήκε το χώρο και το χρόνο και εκτέλεσε ο Χαλπερίν. Καλάθης με το ένα χέρι από κοντά, ευστοχή 63-54, χωρίς το Διαμαντίδη στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου στην πεντάδα του ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός με τρία γκάρ, με Σπανούλη, Τεόντοσιτς, Χαλπερίν, με Μαυροκεφαλίδη και Γκλινιαδάκη. Χαλπερίν, Τεόντοσιτς, Χαλπερίν, με τον Μπατίστ, με ψηλό παίκτη μπροστά του.
Παίζει ένας εναντίον ενός. Διάβασε πολύ καλά αυτή την άμυνα. Ο Ισραηλινός έχει καθαρό μυαλό. Έχει το momentum της στιγμής. Εστόχισε στο τρίποντο νωρίτερα και τώρα δεν δίστασε αφού είδε την αδυναμία. Μετά την περιστροφή της άμυνας του Παναθηναϊκού, χτύπησε στα πόδια τον Μπατίστ, τον πέρασε εύκολα με τη σταυρωτή τρίπλα, πήγε στο lay-up και πήρε το φάουλ ξανά. Η προσπάθεια του Χαλπερίν. Θεωρώ ο Χαλπερίν κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι έτσι μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα από πλευράς επίθεσης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχει 17 πόντους ήδη. Ακριβώς. Οι αλλαγές οι οποίες κάνει ο Παναθηναϊκός πάρα πολλές φορές, αυτές οι αλλαγές από ζώνη σε άμυνα με του μεν, υπάρχουν 2-3 φορές που έχουν χάσει τις θέσεις σε σχέση με την ταχύτητα η οποία δεν υφίσταται που θα έπρεπε να γίνει διαλλαγή και γι' αυτό δημιουργούνται αυτές οι διαφορές υψομετρικές, δηλαδή τα mismatch. Ο Χαλπερίν είναι όλος Ολυμπιακός στην επίθεση, έχει 19 πόντους με 5 στα 5 τρίποντα, αλλά βεβαίως σε πολύπλευρη προσφορά. Ξεχωρίζει από τον Ολυμπιακό ο Μπουρούσης γιατί έκανε πάρα πολλές δουλειές στο γήπεδο και κυρίως επομίστηκε και την ευθύνη της απουσίας του Νεστέροβιτς, την ευθύνη του βασικού σέντερ. Τώρα τον ξεκουράζει ο Γκρινιαδάκης. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, αλλά τώρα αστοχεί εδώ με το Μαυροκεφαλίδη και ο Παναθηναϊκός που θα ψάξει για να μειώσει τη διαφορά και να διεκδικήσει τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Καλάθης πάει από την baseline και παίρνει το φάουλ από τον Γκρινιαδάκη που δεν προσέχει την ορμή του και πέφτει πάνω στον αντίπαλό του κάνοντας το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Γκρινιαδάκη. Ένας ρολίστας, ένας αναλώσιμος ψηλός. Σήμερα απλά πρέπει να ξεκουράσει τον Μπουρούση. Αυτό το ρόλο του έχει αναθέσει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Περπέρογλου ποστάρει το Χαλπερίν που είναι πολύ καλό σήμερα στην επίθεση, αλλά έχει ελάττωμα, έχει μειονέκτημα στην άμυνα και το χτυπάει. Αυτή την αδυναμία τη βρίσκει ο Παναθηναϊκός αμέσως. Ο Περπέρογλου το εκμεταλλεύεται και σκοράρει 65-58. Σπανούλης πίσω από το σκριν του Γκρινιαδάκη που κόβει μέσα στο καλάθι. Ο Σπανούλης θα πασάρει στο Χαλπερίν. Αυτός με τον Μπατίστο ξαναπερνάει. Κερδίζει νέο φάουλ. Ο Χαλπερίν είναι πολύ ζεστός στην επίθεση και ουσιαστικά η προσφορά του στην επίθεση επιτρέπει στον Ντούσαν Ιβκοβιτς να τον αφήνει στο μάτι παρότι βλέπει ότι κάποιες στιγμές με τις περιστροφές έχει αδυναμία στο χαμηλό πόστο. Η προσφορά του όμως σήμερα Κώστα Μίσα στην επίθεση είναι τέτοια που δεν μπορεί να το τραβήξει ούτε δευτερόλεπτα στον πάγκο γιατί είναι ο μόνος παίκτης με απόλυτο ποσοστό στα τρίποντα. Έχει 5 στα 5 την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με μόλις 18%. Θεωρώ βέβαια την προκειμένη περίπτωση γιατί η αδυναμία του Χαλπερίν είναι όταν υπάρχει, όταν το πηγαίνουν κοντά στο καλάθι. Εκεί μπορεί να υπάρξει βοήθεια, να υπάρξει μια κατεύθυνση και βοήθεια από κάτω στο ψηλό έτσι ώστε να καλυφθεί η συγκεκριμένη αδυναμία και να μπορεί να διατηρεί αυτή την επαφή που έχει σήμερα με το καλάθι. Ο Γκρινιαδάκης έδωσε τις απαραίτητες ανάσες στον Μπουρούση που επιστρέφει στο μάτς. Ο Περπέρογλου κάθετο στον πάγκο. Τη θέση του παίρνει ο Δημήτρης Διαμαντίδης στην περιφέρεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάθης, ο Διαμαντίδης και ο Σάτο με τον Διαμαντίδη σε θέση 2 για τον Καλάθη οργανωτή. Ο Μάριτς και ο Φώτσης οι άλλοι δύο στη γραμμή των ψηλών. Καλάθης από κοντά από τα 4 μέτρα για 2. 66-60 μειώνει στους 6 ο Παναθηναϊκός. 7 και 10 για το φινάλε. Ολυμπιακός με Σπανούλη, Τεόντοσιτς και Χαλπερίν στην περιφέρεια. Με Μαυροκεφαλίδη και Μπουρούς στη γραμμή των ψηλών. Τεόντοσιτς. Το κυνηγάει ο Σάτο. Τώρα αλλάζει. Πάει πάνω του ο Μάριτς. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Μπουρούς. Η μπάλα χτυπάει στο σίδερο και ο Καλάθης παίρνει το rebound. Καλάθης. Φάουλ από τον Τεόντοσιτς. Σταματάει η προσπάθεια ευνηδιασμού από την πλευρά του Παναθηναϊκού εδώ. Το έξυπνο φάουλ του Τεόντοσιτς δεν άφησε τον Καλάθη να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, είναι ενοργάνωση η άμυνα των Ευρωλεύκων. Προλαβαίνει ο Τεόντοσιτς και του κάνει το φάουλ. Επίθεση από το πλάι για τον Παναθηναϊκό με το Σπανούλη να κάθεται και πάλι στον πάγκο των Ευρωλεύκων. Ο Γκόρντον γύρισε στον αγώνα. Καλάθης είναι ένα σκριν στην κορφή της ρακέτας. Σταματάει το παιχνίδι γιατί έχει προηγηθεί φάουλ στο σκριν. Από τον Τεόντοσιτς, τι ακριβώς είπε ο Χρήστος Χριστοδούλου, Γιάννη Νάτου, υποδεικνύοντας αυτή την παράβαση. Δείχνει ακριβώς ότι ο Τεόντοσιτς τράβηξε από το πόδι τον παίκτη του Παναθηναϊκού πάνω στο σκριν. Για να δούμε το replay. Εδώ είναι η φάση, το σκριν από το Μάριτς, περνάει ο Καλάθης και πράγματι ο Τεόντοσιτς, κοιτάξτε πώς κλειδώνει με το χέρι του το πόδι του Μάριτς. Ήταν κοντά ο διαιτητής, είδε ακόμα μία φάση και αποφάσισε σωστά. Καλάθης υψώνει για τον Μάριτς. Εμείς μάτς αυτός με τον Γκόρντον. Δεν μπορεί όμως να σκοράρει.
Ενώ ο Παναθηναϊκός διάβασε άλλη μια αδυναμία της άμυνας του Ολυμπιακού μετά την περιστροφή. Βρήκε το μισμάτς, δεν παίρνει πόντους. 66-60, ο Ολυμπιακός κρατάει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός έχει και την επίθεση. Γκόρντον για τον Μαυροκεφαλίδη. Πελεκάνος που έχει μπει στο μάτσα από την baseline κλείνεται, θα βγάλει έξω για τον Γκόρντον. Στα δύο δευτερόλεπτα σουτάρει ο Αμερικανός του Ολυμπιακού. Εμπρόθεσμο το σουτ, εκτός καλαθιού όμως η μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει, το συν 6 παραμένει. Διαμαντίδης με τον Παπαλουκά, Διαμαντίδης από την baseline. Πάσα για τον Σάτο που όμως μπερδεύεται και η μπάλα στα χέρια του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Εδώ το λάθος των παικτών του Παναθηναϊκού. Θα το χρεωθεί ασφαλώς ο Διαμαντίδης, αλλά κατά την άποψή μου είναι από τις λίγες φορές που φταίει ο Πασέρκος στα μίσα. Νομίζω ο Σάτο ήταν απρόσεκτος εδώ. Εδώ είναι το τελείωμα. Η μπάλα πάει πάνω στον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Μπερδεύτηκε από την κίνηση του προσωπικού του αντιπάλου που έδειξε ότι θα του κλέψει την μπάλα, αλλά την άφησε. Ίσως ήταν έπρεπε να μπροστά γίνει, στα να, μάτια του αυτή η κίνηση και ο Σάτο δεν έπιασε την μπάλα. Έπρεπε να κινηθεί σε τελείς συγγωνία, σε διαφορετικό χώρο. Διαμαντίδης ξέρει όταν κάνει drive. Εσύ πας και ένα βήμα πιο μπροστά, να πάει στην γωνία για να βρει και πιο εύκολη πάσα. Μα είναι κάτι που δουλεύεται κάθε μέρα στην προπόνηση. Έπρεπε να ήταν ήδη εκεί, οπότε ο Διαμαντίδης γι' αυτό τον έψαχνε εκεί. Εδώ το φάουλ νωρίτερα υπέρ του Ολυμπιακού και η επίθεση των Ερυθρολεύκων. 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπουρούσης για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Ο Διαμαντίδης στο rebound. Θα δώσει τον καλάθι. Φώτσης από το πλάι χωρίς άμυνα σε δικό του τρίποντο. Είναι εύστοχος. 66-63. Ο Ολυμπιακός είχε διψήφιες διαφορές. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 3. 66-63. 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Παπαλουκάς. Μαυροκεφαλίδης. Παπαλουκάς. Με σταυρωτή τρίπλα πάει κοντά στο καλάθι. Θα νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Νίκο Καλάθι. Θα πάρει το φάουλ και θα στηθεί στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά, πλησίασε στους 3. Να θυμίσουμε ότι το σημερινό μάτς δεν έχει απλά το χαρακτήρα ενός τελικού για την πρώτη θέση για τις δύο ομάδες, αλλά παίζει ρόλο και η διαφορά. Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του πρώτου γύρου έχει νικήσει με 4 πόντους. Σε περίπτωση που δεν πάρει την νίκη έστω με έναν πόντο διαφορά σήμερα, θέλει να χάσει με ήττα μέχρι 3 πόντους για να είναι πρώτος, ενώ ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρωτιά, βεβαίως με την προϋπόθεση και δύο ομάδες θα κερδίσουν την τελευταία αγωνιστική, θέλει νίκη με 4 πόντους και πάνω. Ακόμη και οι 4 πόντοι, όχι 5, 4 του αρκούν αν νικήσει σήμερα, διότι είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό στο goal average. Έτσι για να δίνουμε, να θυμίσουμε και αυτή την πολύ σημαντική λεπτομέρεια του σημερινού αγώνα. Παπαλουκάς από τη γραμμή, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, διαμορφώνει το 68-63. Περπέρογλου που γύρισε στο μάτς με τον Πελεκάνο να τον πιέζει. Αφήνει αυτός για τον Διαμαντίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ένα συγκλονιστικό ντέρμπι μεταξύ των δύο αιωνίων στο στάδιο Ρήσης και Φιλίας. Περπέρογλου που ποστάρει και πάλι τον Πελεκάνο. Σουτ εκτός ισορροπίας. Είναι άστοχο, επιθετικό rebound του Φώτση. Πάει ο Γκόρντον και ο Παπαλουκάς για να κλέψουν την μπάλα. Φάουλ χρεώνεται ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Παπαλουκάς, αλλά νομίζω ότι πρώτος το φάουλ έκανε ο Γκόρντον. Θα δούμε πού το χρέωσαν οι διαιτητές. Μικρή σημασία έχει τώρα αυτή η λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός εκτελεί βολές το 68-63, 4 και 46 για το φινάλε.